με τον Πρωθυπουργό. Σοφία, να εστιάζει στην καθημερινότητα του πολίτη και την ακρίβεια, για την οποία αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις. Ακριβώς, Λένα, καλό μεσημέρι. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πρώτο Υπουργικό της χρονιάς, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Παρουσίασε μάλιστα τα σχέδια νόμου που ούτε έχουν πάρει το δρόμο για τη Βουλή, είτε αναμένεται να μπουν σε δημόσια διαβούλευση και να ακολουθήσει ο δρόμος της ψήφισης. Και μιλώ για τα μη κρατικά ή την επιστολική ψήφο και τους ποινικούς κώδικες που αναμένεται να εισαχθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή, προαναγγέλλοντας, όπως πολύ σωστά είπες, και παρεμβάσεις για την ακρίβεια που θα αφορούν, όπως λένε οι πληροφορίες, το θέμα του βρεφικού γάλακτος, το οποίο έχει πάρει την ανιούσα, η τιμή του έχει πάρει την ανιούσα. Στα σημερινά τώρα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σχέδιο νόμου για το χώρο ταξικό και την αυθαίρετη δόμηση. Πάμε να δούμε ειδικότερα τι προβλέπεται με αυτό το σχέδιο νόμου. Μαζικές κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτηρίων του 2022, η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου αυθαίρετης δόμησης, εδώ θα χρησιμοποιηθούν και τα drones για αυτό το σκοπό, όπως επίσης και η δημιουργία κλιμακίων για κατεδαφίσεις fast track. Αυτό είναι το σημαντικό, το πιο βαρύ σχέδιο νόμου. Υπάρχουν όμως και άλλα νομοσχέδια που θα συζητηθούν, όπως για παράδειγμα η παρουσίαση για την ιδιωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, το σχέδιο νόμου για τον νέο ΟΣΕ, αλλά και το σχέδιο νόμου για τον απόδημο ελληνισμό, με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών της διασποράς, αλλά και την καταγραφή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Μίλησε όμως και για το βηματισμό της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός. Είπε, Σοφία, ότι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι αυστηροί κριτές της απόδοσής μας. Πάμε να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε. Βαδίζουμε στονισμένα, με πάντα οδηγό, αυτά για τα οποία μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς ήδη πρέπει να είμαστε οι πρώτοι αυστηροί κριτές της δικιάς μας απόδοσης και μονίμως να φροντίζουμε ώστε να αυξάνουμε τους ρυθμούς μας και σίγουρα οι επόμενοι μήνες, καθώς πια έχουμε κλείσει 6 μήνες κυβερνητικής θητείας μετά την ανανέωση της λαϊκής εντολής στις διπλές εκλογές του περασμένου έτους. Οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες παραγωγής πια αποτελεσμάτων. Σύντομα μάλιστα και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.